Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Συγχωρέστε μου την καθυστέρηση, αλλά αυτή είναι ενισχυωτικότητα. Δεν παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του, παρότι ξύπνησε ο Δήμαρχος από τις 6 ώρα το πρωί να έρθει στο συνέδριο. Άλλοι καθορίζουν τα δρομολόγια μας. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, συνάδελφε οικοδεσπότη, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, συνδιοργανωτή με τις πολλαπλές ιδιότητές σου, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη και κύριε Έπαρχε, μια που είναι έξω Περιφερειάρχης, τον εκπροσωπείτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, για μας εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Όταν ανεβαίνει βέβαια κανείς στο βήμα μετά τον κύριο Παυλίδη και το χυμαρόδι, όχι χαιρετισμό, αλλά την χυμαρόδι εισήγησή του με πολλαπλές παραμέτρους, οχριά. Και βέβαια τώρα τελευταία, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής και κύριε πρώην Υπουργέ, που σας έχει λείψει φαίνεται το βήμα της Βουλής, μπορείτε και παρουσιάζετε στην τοπική αυτοδιοίκηση τις εισηγήσεις σας. Κυρίες και κύριοι, με την ιδιότητα βέβαια του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, μου επιτρέπει χωρίς να κάνω σεβασμιότατη εισπίδηση ο συνάδελφος να σας καλωσορίσω και εγώ στην ΚΟ, στα Δωδεκάνησα, στην πατρίδα του Ιπποκράτη, όπως θα έχετε ακούσει ήδη πολλές φορές και όπως πρόλαβα να ακούσω τον κύριο Παυλίδη. Στα Δωδεκάνησα που παρά τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και κυρίως της προσφυγικής κρίσης, η ανάπτυξη είναι εδώ χειροπιαστή. Την βλέπετε με πράξεις, με στοιχεία, με δεδομένα. Όχι με θεωρητικές αναλύσεις. Τόσο η ΚΟΣ, να μου επιτρέψετε να πω, όσο και η Ρόδος, αλλά και τα υπόλοιπα μικρά νησιά, άντεξαν τόσο στην οικονομική κρίση, όσο και στην προσφυγική κρίση, χάρη στον τουρισμό. Τουρισμός όμως δεν είναι μια απλή έννοια, χάρη στους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, στον κλάδο, που άμεσα ή έμεσα επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου μας. Είναι γνωστό και επιτρέψτε μου αν έχει υποθεί, αν θα επαναληφθεί, η τουριστική ανάπτυξη στα νησιά μας εδώ και αρκετά χρόνια έχει ακολουθήσει ένα μοντέλο που έχει οδηγήσει σε αυτό που λέμε μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, αλλά με υψηλό δίχτυ εποχικότητας, με μεγάλες πληρότητες το καλοκαίρι, χάρη στην υψηλής ποιότητας τουριστικές υποδομές των νησιών, το βλέπετε άλλωστε από το ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενούμαστε, αλλά και τις απαράμιλης φυσικής ομορφιάς γενικά του δομημένου και αδόμητου περιβάλλοντος των νησιών μας, τον ήλιο μας, τις θάλασσες, αλλά αυτό είναι μόνο ο πολιτισμός μας, οι αρχαιότητες. Ωστόσο, η αειφορία και η βιωσιμότητα της ανάπτυξης επιβάλλουν την άμβληση της εποχικότητας, την διεύρυνση, την επέκταση, λέμε εδώ και πολλά χρόνια, της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση υψηλού επίπεδου, ποιοτικού επίπεδου και εισοδήματος επισκέπτες. Είναι γνωστό ότι οι υποδομές των νησιών βρίσκονται σε οριακή, θα έλεγε κανείς, κατάσταση, σε οριακό σημείο την περίοδο αιχμής. Ωστόσο το χειμώνα ξαφνικά πέφτει η κουρτίνα και μέχρι να έρθει ο επόμενος, τώρα πλέον Μάιος, ευτυχώς φέτος Απρίλιος, πιο παλιά με τον μαθητικό τουρισμό και εκείνη εναλλακτική μορφή τουρισμού από τον Μάρτιο. Κλείνουν τα πάντα. Μην νομίζετε ότι περνάει απαρατήρητο. Υπάρχουν και εκεί, αγαπητέ Πρόεδρε της ΚΕΔΕ και Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα το χειμώνα και σε αυτά τα νησιά που φαίνεται ότι απολαμβάνουν τα αγαθά του τουρισμού την θερινή περίοδο. Η στροφή σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα στηρίζονται σε στρατηγικά πλεονεκτήματα των νησιών ήταν ζητούμενο εδώ και χρόνια. Τώρα πλέον είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Για μια ακόμη φορά να πω ότι στην ΚΟ, μια που μας φιλοξενεί και με αυτό το συνέδριο, και θέλω προκαταβολικά να δώσω συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε και σε εσάς και σε όλους τους ιδιοργανωτές, βάζουμε κάποιες βάσεις στην δρομολόγηση και στην ανάπτυξη ενός μοντέλου θεματικού τουρισμού, του ιατρικού τουρισμού. Είναι ευχάριστο, θα έλεγα και μας ικανοποιεί, ότι τώρα πρόσφατα αναλήφθηκε μια νομοθετική πρωτοβουλία
ας έχει αργήσει, χωρίς να κακίζουμε τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου και όλων των προηγούμενων, που δεν είχαν δρομολογήσει κάτι που σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες είναι δεδομένο. Ο ιατρικός τουρισμός. Όπως υπήρχε και άλλος κλάδος. Πριν 8-10 χρόνια, αγαπητέ κύριε Παυλίδη, είχα επιχειρήσει σαν αντινομάρχης πρωτογενούς τομέα τον γνωστό θαλάσσιο, στα πλαίσια του θαλάσσιου τουρισμού, τον αλιευτικό τουρισμό, που μπλοκάραμε τότε. Ήταν τρία συναρμόδια υπουργεία, το οικονομικών, το τουρισμού και το ναυτιλίας. Ποιο υπουργείο και ποιος θα ήταν ο εισηγητής στη Βουλή για να καταθέσει το νομοσχέδιο. Και τους είχαμε πάρει μοντέλα της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου, για να μπορέσουν να τα έχουν έτοιμα. Και εδώ λοιπόν, επιτρέψτε μου τώρα με δύο κουβέντες και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια αναφορά και στη Ρόδο, σαν την πρωτεύουσα του νομού, αν θέλετε, και σαν την περιοχή που πρωτοξεκίνησε ο τουρισμός. Όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, θα έλεγα στην Ελλάδα. Μια και έκανε αναδρομή ο κύριος Παυλίδης στην μεταπολιτευτική Ελλάδα, να μου επιτρέψετε να κάνω μία αναφορά μόνο, μία. 1935 έχω στο αρχείο μου φυλάδια της Ιταλικής κατοχής που προβάλλουν τις πηγές της Καλυθέας, τον ορεινό όγκο του προφήτη Ηλία, ορεινός περιπατητικός τουρισμός, ο άλλος ήταν ο ιαματικός τουρισμός και βέβαια το ξενοδοχείο των Ρόδων και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα μοντέλα δεν ακολουθήθηκαν από τις πολιτικές, τις τουριστικές των εκάστοτε υπουργών, υπουργείων, κυβερνήσεων. Τώρα στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, και επιτρέψτε μου, είναι ενδιαφέρον να κάνω μια αναφορά, το ότι το σχέδιο νόμου, αγαπητέ κύριε Μάνο Κόνσολα, μια και είσαι και τομεάρχης στον τουρισμό στην αξιωματική αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση, είναι σημαντικό. Αναφέρεται στον ιατρικό, τον ιαματικό και τον τουρισμό ευεξίας. Ιατρικός τουρισμός στη Ρόδο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο κέντρα που έχουν να κάνουν με την αιμοκάθαρση. Εξυπηρετούν πάρα πολλούς επισκέπτες. Υπάρχουν δύο δομές, και θα κλείσω με αυτό μετά, η δημόσια υγεία στο περιφερειακό νοσοκομείο και μια ιδιωτική κλινική. Ιαματικός τουρισμός. Αναφέρθηκα στις πηγές της Καλυθέας. 1927-1929, σε δύο χρόνια, οι κατακτητές διαμόρφωσαν την Καλυθέα. Τις ανακάλυψαν ξαφνικά? Όχι. Υπάρχει γραπτό κείμενο, ήδη ο Ιπποκράτης και η δωρική Εξάπολης έστελνε στις ιαματικές πηγές της Καλυθέας για θεραπεία τους κατοίκους της Κό και των άλλων νησιών. Τους ήξεραν από την εποχή, τις ήξεραν από την εποχή του Ιπποκράτη. Οι Ιταλοί τις αξιοποίησαν. Σχεδόν κινδύνεψαν να καταστραφούν. Από το 2009 ως το 2015 πάλευαν και οι προκάτοχοί μου και εγώ να δημοσιευτεί το ΦΕΚ ότι εντάσσονται στην κατηγορία των ιαματικών, των θερμαλιστικών πηγών. Στο θέμα της ευεξίας είναι γνωστό ότι όλα τα πολυτελή ξενοδοχεία διαθέτουν αυτή τη στιγμή τις δομές, τις σύγχρονες δομές, αλλά χωρίς νομοθετικό πλαίσιο. Και αν όμοι γέννητο συμβεί κάτι, άρα λοιπόν επιβάλλεται να έχουμε στον τομέα του ιατρικού τουρισμού και στις τρεις αυτές κατηγορίες την νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσουμε. Σταματάω εδώ λέγοντας ότι θα ήταν ανώφελο ίσως, ή θα έλεγα πλεονασμός, να συζητούμε για τον ιαματικό τουρισμό εάν δεν προχωρούσαμε, λέγοντας σας ένα παράδειγμα τελευταίο. Εδώ και ένα χρόνο επενδυτές, μη προς παρεξήγηση αγαπητέ Δημήτρη Γάκη, φίλε συνταξιδιώτη, επενδυτές Έλληνες και ξένοι με προϋπολογισμό budget 33 εκατομμυρίων, ένα κέντρο αποθεραπείας ξενοδοχείο με μαρίνα σε μια περιοχή που θα αξιοποιεί βιολογικά, οικολογικά τα προϊόντα και θα έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν θέλω να αναφερθώ στο πρόσωπό μου, αγαπητέ πρόεδρε μας της ΚΕΔΕ, αλλά έπρεπε να συνοδεύσω τους επενδυτές τόσο στο Υπουργείο Τουρισμού, και εκεί αναδείχθηκε το κενό πριν 4 μήνες ότι δεν έχουμε νομοθετική ρύθμιση, και ακολούθως στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί η αρχαιολογία έχει σταματήσει 8 μήνες τον επενδυτή των 33 εκατομμυρίων. Κατά τα άλλα,
προσδοκούμε και βλέπουμε μπροστά μας την ανάπτυξη. Πού είναι αυτή η ανάπτυξη, να την βρούμε, να την δρομολογήσουμε. Επιτέλους βρήκε το δρόμο του και μάλιστα ο επενδυτής έχει, από ό,τι με ενημέρωσε χθες από το Λονδίνο, στείλει και μια εισήγηση με παρατηρήσεις στην διαβούλευση του νομοσχεδίου αυτού. Και αφού επισημάνουμε αυτές τις, θα έλεγα, τις αδυναμίες, όχι για να είμαστε μίζεροι μουρμούριδες, αλλά για να δούμε πού είναι οι αγκυλώσεις, πού χρειάζεται, και η αυτοδιοίκηση αυτό ακριβώς το ρόλο εξυπηρετεί, βάζει μπροστά τα στήθη για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε σε κάθε περιοχή αυτά που συνάδουν με την ανάπτυξη της περιοχής. Και αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος. Και βέβαια, μια που αναφερόμαστε στην υγεία, είναι αυτονόητο. Ας περάσουν τα νομοσχέδια, ας εφαρμοστεί κάποιος νόμος, αλλά θέλει και μια άλλη επίδοση εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί το Περιφερειακό Νοσοκομείο της Ρόδου, εάν δεν είναι πλήρως εξοπλισμένο και με το ανθρώπινο δυναμικό και με τις υλικές υποδομές, να λέμε ότι καλλιεργούμε τον τουρισμό, τον ιατρικό τουρισμό, όταν ο πράκτορας θα δει πρώτα απ' όλα ποιες είναι οι δημόσιες δομές υγείας. Ξεκινάμε λοιπόν από το Α, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Δεν μπορεί, κόσε, επιτρέψτε μου, και πάλι μια που είμαι εδώ φιλοξενούμενος, αλλά το θυμάμαι από τα χρόνια της νομαρχίας, να παλεύουμε εδώ και δεκαετίες αν θα πρέπει να αποκτήσει καινούριο νοσοκομείο. Ακόμα λοιπόν κι αν όλα τα ξενοδοχεία προσαρμοστούν στην νομοθεσία αυτή, χωρίς τις δομές υγείας τις κεντρικές, γιατί η Κόση και η Ρόδος δεν φιλοξενεί μόνο η Ρόδος στους 150.000 κατοίκους, φιλοξενεί και 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο και 500.000 από τα κρουαζιερόπλοια. Άρα πρώτη βάση είναι οι δομές υγείας και ταυτόχρονα, θα έλεγα, παράλληλα θα πρέπει να αναπτύξουμε και αυτές τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Συγγνώμη που πλάτιασα, αλλά θεωρώ ότι μιλώντας σε ειδήμονες και ξέρω ότι, κυρίες κύριοι σύνεδροι, ότι τα αποτελέσματα αυτού του συγκεκριμένου θεματικού συνεδρίου θα ακουστούν εκεί που πρέπει να ακουστούν και θα βάλουν τις βάσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία με την διαβούλευση του νομοσχεδίου αυτού περί ιατρικού τουρισμού να επισημανθούν αυτά που πρέπει να επισημανθούν για να μπορέσουμε του χρόνου να μιλάμε κάτω από άλλες βάσεις. Στο δεύτερο συνέδριο, αγαπητέ κύριε Παυλίδη, εγώ το δέχομαι. Δεν θέλω στη Ρόδο αυτό το συνέδριο. Θα κάνουμε άλλο συνέδριο στη Ρόδο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο συνέδριο. Ευχαριστώ.